θέσει υπόψη όλων των επαγγελμάτων βιοτεχνών να προσφύγουν σε όσα είπε ο αγαπητός πρόεδρος του νοσοκομείου, προκειμένου να προσπαθήσουμε όλοι να εμβολιαστούμε και να πάμε σε ένα καλύτερο μέλλον. Είναι αυτονόητο ότι αυτό πρέπει οπωσδήποτε να επιτευχθεί. Κάνω έκκληση προς όλους τους επαγγελματικούς βιοτέχνες να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να είμαστε ήσυχοι για τα επόμενα διαστήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η πρόσκληση και για την ανταπόδοση όλων που βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να βοηθήσουμε ως προς το αποτέλεσμα του εμβολίου, θέλω να πω ότι ο εμβολιασμός σώζει τη ζωή μας. Σώζει τη ζωή των οικείων μας, τη ζωή των διπλανών μας και τις δουλειές όλων μας. Είναι το μόνο όπλο το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να περάσουμε στην απέναντι όχθη και να βγούμε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση που έχουμε αυτή τη στιγμή, που βρισκόμαστε αντιμέτωποι αυτή τη στιγμή. Ο επιχειρηματικός κόσμος του νησιού μας στηρίζει αυτή την πρωτοβουλία τόσο για τον τρίτο εμβολιασμό όσο και για τον εμβολιασμό των ανεμβολίαστων, αλλά και για το ότι πρέπει να έχουμε όλοι μαζί μια αυξημένη ατομική ευθύνη. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, να ακούσαμε ό,τι είχαμε να ακούσαμε από τους άμεσα υπεύθυνους, που είναι ο Ιατρικός Σύλλογος και ο διοικητής του νοσοκομείου Κέρκυρας. Αυτό το οποίο εμείς μπορούμε να πούμε, λόγω του ότι έχει φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα στην Κέρκυρα η επιδημία του COVID-19, ο καθένας θα πρέπει να προσέξει και να εμβολιαστεί. Βέβαια, ο καθένας φέρει και τη δική του ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί. Θα πρέπει όλοι όμως να κοιτάξουμε ότι δίπλα μας έχουμε παιδιά, έχουμε οικογένεια, έχουμε κόσμο. Συναλλασσόμεθα με κόσμο και θα πρέπει πάνω απ' όλα να κοιτάξουμε την υγεία μας.